Ευχαριστούμε. Αύριο, Θεού θέλοντος, να έχουμε στην προσευχή, αδερφοί, τις ημέρες τις επόμενες. Πέμπτη αρχίζει το συνέδριο, η σύναξη της νεολαίας, όπως τελευταία φορά πότε το κάναμε, το 19. Το 19. Ναι, συνεχίζουμε. Ευτυχώς δεν έχουν ανακοινώσει μέτρα οι αρχές. Να προσευχόμαστε, αδερφοί, ο Κύριος να ευλογήσει τα αδέρφια που θα έρθουν από μακριά, να τους διαφυλάξει στους δρόμους. Θα έρθουν από το Βέλγιο, από το Λονδίνο θα έρθει μια οικογένεια, από ό,τι έμαθα, και από την Ελλάδα αρκετά αδερφάκια μας θα έρθουν. Πιστεύω ότι ο Κύριος, αδερφοί, θα μας αναθερμάνει αυτές τις ημέρες, γιατί θα έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, δόξα στον Κύριό μας. Θα έχουμε και επισκέπτες το Σάββατο, θα έρθουν και αδέρφια εδώ από τις γύρω εκκλησίες, ευθυμερών βέβαια, γιατί δεν χωράνε πολλοί στον ξενών, 130 άτομα είναι, αδερφέ, εκεί περίπου, που θα μείνουν για 3 μέρες περίπου, αδερφοί. Να πω εν ολίγη στις ημέρες, αδερφοί, αύριο θα συγκεντρωθούν εδώ οι νέοι που θα έρθουν από το αεροδρόμιο αύριο, από τις 2-3 η ώρα θα έρχονται σιγά σιγά, θα φάνε όλοι μαζί, θα έχουν μαγειρέψει οι αδερφές και θα πάμε χορτάτι στο βουνό από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχει και βραδινό εκεί πέρα. Έχει και βραδινό. Δόξα στον Κύριο. Εκεί τα αδέρφια θα μας κατατοπίσουν, θα μας πληροφορήσουν, ο αδερφός ο Δημήτρης με τον Νεκτάριο και τα υπόλοιπα αδέρφια. Αλλά εμείς σαν εκκλησία, αδερφοί, δεν θα είμαστε εδώ την Παρασκευή και το Σάββατο. Δεν θα είμαστε. Αν και θα μείνουν αδέρφια πίσω βέβαια. Αλλά οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, θα είμαστε εκεί και θα υπηρετούμε. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό, αδερφοί, γιατί δεν γίνει διαφορετικά. Την Κυριακή πρωί, μετά το πρωινό, που θα γίνει νωρίς εκεί πέρα, από τις 7.30 ώρα νομίζω μέχρι τις 8.30, θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής και θα έρθουμε στην Εκκλησία να λατρεύσουμε τον Κύριό μας και Θεό μας. Δόξα στον Κύριό μας. Τα υπόλοιπα θα μας τα πούν οι αδερφοί με λεπτομέρειες. Θα αφήσουμε την ώρα μας στον αδερφό τον Οδυσσέα. Την Δευτέρα ο αδερφός μας έκανε γερμανικό κήρυγμα. Θα πεις, γιατί το λες αυτό? Υπήρχε μια βαρία μέσα στον ήχο, αδερφοί, και μας πήραν τηλέφωνο από την Ελλάδα, λένε, τι έγινε, φωνή δεν έχεις, αδερφέ? Απόψε πιστεύω έχεις φωνή, αδερφέ. Ας ακούσουμε προσεκτικά ότι ο Θεός έχει βάλει στην καρδιά σου, αδερφοί, και ο ευλογός να μας ευλογήσει. Έλα. Δώστε τη δόξα στο Θεό, δώστε τη δόξα στον Χριστό. Θα φανεί. Δεν ακούγομαι. Πέσαν τόσα τηλεφωνήματα. Λέει, έμαθες γερμανικά με το αργό, αλλά να μάθεις και τη γλώσσα των κοφαλάλων, λέει, δεν το περιμέναμε. Ναι, υπήρξε ένα θεματάκι και πιστεύω σήμερα να ακούγομαι, τουλάχιστον εδώ, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, να ακουγόμαστε εδώ. Όχι ότι δεν είναι καλό απ' έξω, αλλά καλό είναι, και θα πούμε σήμερα μερικά πράγματα, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε μέσα από το Λόγο του Θεού το τι θέλει ο Θεός, και θα παίρνουμε παραδείγματα τα οποία είναι προς μίμηση και παραδείγματα τα οποία είναι προς αποφυγή. Χθες πήγαμε στο Λέομπεργκ, και τα αδέρφια προφανώς κάνουν τον αγώνα τους. Περάσαμε καλά, εγώ πέρασα καλά. Τώρα αυτοί δεν ξέρω πώς πέρασαν, αλλά δόξα στο Θεό είμαστε και σήμερα εδώ και θα είμαστε μέχρι τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός. Τη Δευτέρα τέτοια ώρα θα είμαστε εν πτήση για επιστροφή. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας, επειδή δεν το ακούσατε προηγουμένως, το είπα, δεν το ακούσατε. Στην 574 σελίδα θα διαβάσουμε
Από το βιβλίο των Ψαλμών και από το ρο γιώτα θήτα κεφάλαιο, το 126 εδάφιο. Όχι ολόκληρο, την πρώτη πρόταση. Σελίδα 574, Ψαλμή, ρο γιώτα θήτα 126, αριστερή στήλη πάνω. Καιρός είναι δια να ενεργήσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριό μας για το λόγο του. Στο κείμενο το λέει «Καιρός του ποιήσε το Κυρίο». Είναι ακριβώς αυτό, είναι καιρός για να κάνει ο Κύριος, να ενεργήσει ο Κύριος. Και αυτός ο καιρός είναι. Καιρός είναι λοιπόν. Όμως πού είμαι εγώ όταν ο Κύριος θα ενεργεί? Και αυτό είναι σήμερα το μήνυμα. Ο καιρός του Κυρίου είναι για να ενεργήσει. Εγώ πού είμαι? Και θα δούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού πώς θα πρέπει να πολιτευθώ, πώς θα πρέπει να διαπραγματευτώ αυτό που ο Κύριος έχει ήδη αποφασίσει να κάνει. Και αυτό που έχει αποφασίσει ο Κύριος να κάνει είναι να ενεργήσει. Και όταν ο Κύριος παίρνει την απόφαση να ενεργήσει, μόνο καλό θα γίνει. Έχουμε μια ωραία περίπτωση ανθρώπου ο οποίος στέκεται εκεί που γίνεται κάτι, γίνεται μία ενέργεια από τον Θεό, αποστέλλοντας ένα άγγελο, και στέκεται εκεί περιμένοντας να δει κάτι. Και αυτό που περιμένει να δει είναι να ταραχτούν τα νερά και να βουτήξει. Γιατί αυτός ο οποίος λέει θα μπει πρώτος, θα θεραπευτεί. Και αυτός ο άνθρωπος είναι 38 ολόκληρα έτη πάσχων ασθένεια και είναι εκεί. Ο Κύριος έρχεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ενεργεί. Αλλά ενεργεί μόνο για έναν. Αυτός ο οποίος πρώτος θα μπει σε αυτή την κολυμπήθρα, η οποία κολυμπήθρα λέγεται Βηθεσδά, που σημαίνει οίκος χάριτος, και εκεί πηγαίνουν, κάθονται πλήθος, λέει, πολλοί των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ή την εσπεριέμενον την κίνηση του ύδατος, διότι ο άγγελος κατέβαινε κατά καιρόνι στην κολυμβήθραν και ετάρατε το είδωρ. Ώστις λοιπόν ισχύρια το πρώτος μετά την ταραχήν του ύδατος, εγίνε το υγιής από οποιαδήποτε νόσο έπασχε. Εδώ σήμερα υπάρχει μια διαφορά. Εκεί υπήρχε αυτή η κολυμβήθρα, κατέβαινε ο άγγελος, τάρατε τα νερά και όποιος έμπαινε πρώτος έβλεπε να ενεργεί ο Κύριος στο πρόβλημά του, στην πάθησή του, χολή, τυφλή, πλήθος ασθενούντων. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σήμερα. Εδώ υπάρχει μια κολυμπήθρα. Πώς είναι εδώ σήμερα, όταν ο Κύριος θα αποφασίσει να ενεργήσει, μπορεί να τους θεραπεύσει όλους. Όμως πρέπει να είμαι εδώ. Πρέπει να βρίσκομαι εδώ. Και εδώ θα πάρουμε σήμερα ένα μεγάλο μάθημα από αυτόν τον άνθρωπο, αδελφοί, που 38 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί παρόν. Δεν είχε άνθρωπο. Και όταν πήγε ο Κύριος, του έκανε μια ερώτηση που πραγματικά, αν ήμουν εγώ, έτσι όπως είμαι αυθόρμητος, θα του με κοροϊδεύεις τώρα? Δηλαδή, θέλω να γίνω υγιής, γιατί είμαι εδώ? Τι περιμένω? Ο Κύριος όμως τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις υγιής? Και ευτυχώς δεν ήταν σαν και εμένα. Και λέει, άνθρωπο δεν έχω. Και τον θεραπεύει ο Κύριος, όμως τον βρήκε εκεί. Και σήμερα, αδελφοί, είναι να το πάρουμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα. Ο Κύριος θα ενεργήσει. Είναι καιρός του ποιήσε το Κυρίο.
Εγώ όμως θα είμαι εκεί όταν θα έρθει ο Κύριος. Όταν θα έρθει ο Κύριος θα με βρει εκεί για να μου πει θέλεις να γίνεις υγιής. Θέλεις να πάρεις λύση στο πρόβλημά σου σήμερα. Παιδί μου, ακούσαμε τον προφητικό λόγο, ακούσαμε προφητείες. Ο Κύριος μιλάει. Μιλάει και με την προφητεία, μιλάει και με το λόγο, μιλάει και με ενύπνια, μιλάει και με οράσεις, μιλάει, προτρέπει. Μην πάβετε να συνέρχεστε ομού. Και τόσο περισσότερο όσο βλέπετε την ημέρα πλησιάζουσα και είμαστε η Εκκλησία η οποία λέμε ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Και πού είμαι εγώ. Πού είσαι εσύ. Πού βρίσκομαι. Και με φοβίζει αυτό που λέει αμέσως παρακάτω στο εδάφιο. Καθώς είναι συνήθεια η ίστινας. Δηλαδή μπορεί να μου γίνει συνήθεια να μην πηγαίνω στο ραντεβού που εγώ έχω κλείσει με τον Κύριο. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν το κλείσε ο Κύριος. Εμείς το κλείσαμε. Και επειδή ο Κύριος είναι Κύριος, είναι gentleman, είναι εδώ. Και είναι πριν από μας. Πολύ πριν από μας. Και περιμένει. Και περνάει. Θέλεις να γίνεις υγιής, θέλεις να γίνεις υγιής, θέλεις να γίνεις υγιής. Είχε δει ένας αδερφός μία όραση η οποία με συγκλώνησε όταν μου την είπε. Ήμουνα λέει στην εκκλησία, καθόμουνα και ήταν πολλές θέσεις άδειες. Αλλά σε κάθε θέση λέει ήταν ο Κύριος. Ο Κύριος δεν είναι ένας είναι ο Κύριος. Αλλά μπορεί να είναι και εδώ και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Και κάθε φορά λέει που ερχόταν λέει ένας αδερφός και πήγαινε στη θέση του, παψικωνόταν ο Κύριος και του άφηνε τη θέση. Θα λέγαμε ζέστενε τις θέσεις. Και μόλις έμπαινε ο αδερφός, σηκωνόταν ο Κύριος και καθόταν ο αδερφός. Μη τυχόν και μας γίνει αυτή η συνήθεια, μη τυχόν και έρθει σε μας τέτοια συνήθεια αδελφοί. Να λέμε πού θα πάω τώρα, χειμώνας είναι, καύσωνας είναι, βρέχει, φυσάει. Καθώς είναι συνήθεια ίστινας, αλλά εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς θα προτρέπουμε εν αλλήλους εις αγάπην και καλά έργα. Πάμε αδελφέ, άντε. Άντε, πάμε, σήκω να πάμε στην εκκλησία γυναίκα. Άντρα καθυστερείς, παιδί άστο το παιχνίδι τώρα, πάμε. Υπάρχει ώρα, υπάρχει καιρός παντί πράγματι. Η ώρα του ραντεβού με τον Κύριο είναι ξεχωριστή ώρα αδελφοί. Γιατί εκείνη την ώρα ο Κύριος θα ενεργήσει και δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή η ώρα. Εδώ μας λέει είναι καιρός για να ενεργήσει ο Κύριος. Δεν ξέρω όμως αν θα είναι σήμερα η δική μου ημέρα, η δική μου η ώρα. Ο Κύριος όμως είναι έτοιμος. Έτοιμος να ενεργήσει. Και ξέρετε γιατί είναι έτοιμος να ενεργήσει, αδελφοί. Γιατί είναι πιστός. Λέει ένα ωραίο εδάφιο το οποίο είναι... Δεν το βρήκα εγώ. Θα μου πεις δεν διάβασες τη γραφή, ναι τη διάβασα, αλλά μια αδερφή μου το έστειλε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Όταν περνάγαμε μια μεγάλη δοκιμασία με τη γυναίκα μου, όταν είχε ασθενήσει το παιδί με σοβαρή ασθένεια, κακοήθη καρκίνο και πραγματικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Και λέει το εδάφιο αδελφοί, πιστός εκείνος ώστις σας καλεί, ώστις και θέλει εκτελέσει. Μπορεί ένα εδάφιο να αλλάξει το θυμικό σου, μπορεί ένα εδάφιο να σε ανορθώσει βεβαίως. Γι' αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι για να μας ανορθώσει σήμερα, είναι για να μας παρηγορήσει. Όπως λέει ο Ψαλμοδός, εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, της καρδίας σου,
οι παρηγορίες σου της καρδιάς μου, οι παρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Και βρισκόμαστε σε αμηχανία πολλές φορές και μάλιστα εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδιάς μου έρχονται οι παρηγορίες σου. Παρηγορώ σημαίνει ανακουφίζω τον πόνο. Έρχομαι και σε ανακουφίζω. Και ερχόμαστε εδώ στον οίκο της χάριτος για να παρηγορηθούμε απόψε, για να ανακουφιστούμε. Και λέει εγώ είμαι πιστός που σε κάλεσα, ο οποίος και θα ενεργήσω. Πώς θα ενεργήσεις Κύριε? Έχω τον τρόπο μου. Ξέρω εγώ πώς θα ενεργήσω και ξέρω πότε θα ενεργήσω. Και εδώ αδελφοί είναι να το ξεκαθαρίσουμε με τον εαυτό μας και να πάρουμε αυτό το παράδειγμα αυτού του ανθρώπου που 38 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί παρόν. Όταν ήμασταν τώρα, δεν ξέρω πώς είναι τα γυμνάσια και τα λύκεια, αλλά τότε είχε το τευτέρι, τον κατάλογο. Έλεγε Βλάχος Οδυσσέας, παρόν. Τάδε παρόν, τάδε παρούσα. Θα μου πεις ο Κύριος είναι με παρουσιολόγιο εδώ? Ο Κύριος αδερφοί βάσει αυτής της όρασης που είδε αυτός ο αδερφός κάθεται στις θέσεις όλων όσοι δεν είναι παρόντες. Μα έχω δουλειά, ναι. Πολλές φορές το έχω πει. Για να μην πάω στην εκκλησία θα πρέπει να έχω 3 ορούς από το ένα χέρι και 3 ορούς από το άλλο. Δηλαδή να υπάρχει σοβαρότατος λόγος. Δεν μπορούμε τώρα, και ούτε έχει και ο Κύριος τέτοια απέτηση, αλλά ούτε και εγώ ούτε και εσύ, θα ήταν άσοφο να έχω απέτηση η λεχόνα να είναι εδώ σήμερα. Τώρα γέννησε το πρωί. Το πρωί μας ήρθε ο πέδαρος εκείνος. Τσακ. Ο Ιάσωνας. Βεβαίως υπάρχουν λόγοι. Έχω ωράρια. Είμαι απογευματινός, είμαι πρωινός, είμαι βραδινός. Εγώ τουλάχιστον από ωράρια είμαι μπουχτισμένος. Όχι ωράρια, 24 ώρα. Αλλά να είμαι ελεύθερος και εκείνη την ώρα που έχω κλείσει ραντεβού με τον Κύριο να μην είμαι παρόν. Να πάθω κι εγώ αυτό που έπαθε ο Θωμάς. Και ξέρετε, όταν δεν είμαι παρόν, αρχίζει η απιστία μέσα μου. Άμα δεν δω εγώ, Θωμά, είδαμε τον Κύριο, ήρθε ο Κύριος εδώ. Το λέμε αλλά το πιστεύουμε σήμερα ότι ο Κύριος περπατάει ανάμεσα στο λαό του? Λέμε το εδάφιο ότι όπου 2 ή 3 συνηγμένοι εκεί εν το μέσο αυτόν είμαι και εγώ, το πιστεύω αυτό. Εάν το πιστεύω δεν θα είμαι εγώ εδώ, θα είναι ο Κύριος και εγώ δεν θα είμαι εδώ? Κάναμε μια πολύ ωραία βόλτα σήμερα. Να γίνει σκέψη τώρα, τι ωραία να την περπατήσω αυτή την οδό που περπατάγαμε σήμερα, να τη δω και βράδυ, να δω πώς είναι, πώς αναβουσφύνουν τα φώτα. Πήγαμε στην πρωτεύουσά σας, σε εκείνο το μεγάλο δρόμο, τον πεζόδρομο. Και του λέω του αδερφού, λέω αδερφέ, πολύ ευχαριστήθηκα σήμερα, πολύ μου άρεσε. Να μην πάμε και το βράδυ να δούμε πώς είναι με τα φώτα? Μα έχεις ραντεβού με τον Κύριο. Σε περιμένει ο Κύριος για να ενεργήσει. Τι περιμένω? Περιμένω να μου συμβεί κάτι όπως συνέβη στον αγαπητό βασιλιά Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ ήταν μια χαρά. Όλα ωραία, ήρεμα. Περνούσε ωραία. Το βασίλειό του σε ειρήνη. Δεν υπήρχαν εχθροί, αλλά ήρθαν τα μαντάτα μια μέρα. Ήρθαν τα μαντάτα και λένε «Βασιλιά, έρχονται διάφοροι, έρχονται να μας περικυκλώσουν». Και λέει κάτι εκεί ο λόγος του Θεού αδελφοί που με κάνει εντύπωση και ο Θεός να μας φυλάξει, γιατί είπαμε απόψε θα έχουμε παραδείγματα προς μίμηση και προς αποφυγή. Και μόλις του είπανε ότι αναβαίνουν και μας περικυκλώνουν,
Μωαβίτες, από το όρο Σιήρ. Εδόθη, λέει, εις το να εξητεί τον Κύριο. Και με κάνει μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, μόλις ήρθε το πρόβλημα, εδόθη εις το να εξητεί τον Κύριο. Και τότε, τι κάνει ο Κύριος? Τον αφήνει? Τον αφήνει να πει όλο του τον πόνο. Και αρχίζει και αραδιάζει: Κύριε, δεν είσαι εσύ που μας έβγαλες, που μας φύλαξες, που ενώ είχαμε τη δυνατότητα αυτούς όλους να τους κατατροπώσουμε, δεν μας άφησες, και δες τώρα πώς την πληρώνουμε, δες τώρα τι γίνεται εδώ, δες τώρα τι έρχεται να μας κάνει αυτός ο λαός που ενώ είχαμε τη δυνατότητα κάποτε να τους τελειώσουμε, δες πώς μας πληρώνουν. Και τότε σηκώνει το προφήτης Ιεζήιλ και τους λέει κάτι. Τι τους λέει? Θα πάτε στην ανάβαση εσείς, θα παρουσιαστείτε και θα σταθείτε και εγώ θα ενεργήσω. Ο βασιλιάς δεν είχε να πιαστεί από πουθενά αλλού. Τα μαζεύουν και πηγαίνουν ακριβώς γιατί ο Κύριος, αδερφοί, δίνει συγκεκριμένα σημεία. Δίνει αυτό που λέμε με το GPS, δίνει στίγμα. Τσακ, εκεί είναι ο Κύριος. Δεν είναι, μπορεί να είναι και εκεί, ναι, είναι πανταχού παρόν ο Κύριος, αλλά τώρα το ραντεβού είναι εδώ. Και αυτό να το ξεκαθαρίσω μέσα στο μυαλό μου. Ας καθίσουμε εδώ πέρα να κάνουμε, θα μας μιλήσει ο Κύριος. Υπήρξαν τέτοιες φωνές, υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι που παρασυρθήκανε. Πού να πάμε τώρα? Δεν θα ξεχάσω, ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, ήταν μια αδερφή η οποία είχε το χάρισμα, πολύ ωραίο χάρισμα, αλλά καθίστε εδώ, θα μας μιλήσει ο Κύριος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Οδυσσέα. Τον ακούμε τόσα χρόνια. Δεν θέλω να πω το όνομα του Λευτέρη, μου το απαγόρευσε χθες. Πολλές φορές το είπες. Και τον άλλαξα όνομα, τον έκανα Βαγγέλη. Και καθόταν στο σπίτι. Καθόταν στο σπίτι για να τους μιλήσει ο Κύριος. Γιατί στην εκκλησία θα ακούσουν πάλι τον ίδιο και τον ίδιο και τον ίδιο. Ναι, αλλά αυτός ο ίδιος έχει να σου πει ένα λόγο απόψε. Ότι είναι καιρός για να ενεργήσει ο Κύριος εδώ. Στην ανάβαση εσείς. Εκεί θα πρέπει να πας να παρουσιαστείς και να σταθείς. Παρουσιάστε, στείτε. Και θα δείτε, λέει, την έκβαση που θα κάνω. Θα δείτε την σωτηρία που θα κάνω. Και πήγαν και περιμέναν. Ο Ιωσαφάτ άρχισε να αλλάζει, να παίρνει στροφές ανάποδες αλλά για το καλό. Και λέει, πιστεύετε στους προφήτες. Ό,τι σας λένε οι προφήτες θα το κάνετε. Γιατί? Γιατί είναι λόγος Θεού, όταν είναι λόγος Θεού. Και κάθονται και τι θα κάνει τώρα ο Κύριος? Είναι αυτό, αδελφοί, που εμείς δεν μπορούμε να το συλλάβουμε στο μυαλό μας. Πώς θα ενεργήσει ο Κύριος? Τι θα κάνεις, Κύριε, εδώ βλέπουμε όλο αυτό το πλήθος. Εμείς δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι. Πώς θα ενεργήσεις τώρα, Κύριε? Εκεί είναι τώρα πιστός εκείνος, ώστε σας καλεί, ώστε και θέλει εκτελέσει. Εδώ είναι τώρα εγώ να πιστέψω σε αυτόν που είναι πιστός. Και αν εμείς, λέει, απιστόμεν, αυτός μένει πιστός. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, αφού είπε λόγο ο Θεός θα γίνει εξάπαντος. Θα είμαι εγώ εκεί να τον καρποθώ? Θα είμαι εκεί έτοιμος να πάρω αυτή την ευλογία την οποία έχει έτοιμη ο Κύριος για μένα? Αυτή την ευλογία που έχει έτοιμη για το λαό του, γιατί εδώ μιλάμε για όλο το βασίλειο του Ιωσαφάτ. Πώς, Κύριε, θα το κάνεις? Μη ρωτάς πώς θα ενεργήσει ο Κύριος. Δεν μπορώ να σου το πω ούτε κι εγώ. Όταν βρεθήκαμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση,
Λέω, Κύριε, μόνο εσύ μπορείς, εσύ είσαι πιστός, μας κάλεσες, ιδού τώρα είμαστε εδώ, στη διάθεσή σου. Πώς. Κάναμε τα ιατρικά, τα κάναμε όλα. Μόνο ένα δεν δέχτηκε το παιδί. Γιατί ήρθε μία αδερφή από τη Βουλγαρία με μήνυμα από τον Θεό και λέει, μία φορά την είδαμε, αυτή δεν την ξαναείδαμε. Έχετε, λέει, έναν νέο ο οποίος είναι ασθενής εδώ στην εκκλησία σας. Ήρθε με διερμηνέα. Λέμε ναι. Και μάλιστα λέω, ο γιος μου. Και λέει, ο Θεός μου τον έδειξε σε αυτή τη θέση, έτσι όπως ήταν πραγματικά, αλλά τον θεράπευσε. Ιατρικός, έπρεπε να γίνουν ακτινοβολίες, έπρεπε να γίνουν χημειοθεραπείες, αλλά το παιδί αυτό είχε πιστέψει. Πίστεψε ότι ο Κύριος το θεραπεύει. Και δεν δέχτηκε να κάνει ούτε χημειοθεραπείες, ούτε ακτινοθεραπείες, ούτε τίποτα από αυτά. Το θεράπευσε ο Κύριος, το θεράπευσε. Εδώ τώρα κάνω μια παρένθεση και μια που αναφέρεται αυτό το παιδί μου δηλαδή, να προσεύχεστε γι' αυτό, γιατί δεν θέλει πολύ, αδερφή, αυτή η συνήθεια, τσακ, να παρασυρθείς. Ενώ έχει ομολογήσει ο ίδιος. Έχει ανεβεί σε άμβονα, έχει κάνει την ομολογία του. Έχει πει ότι ο Κύριος το θεράπευσε. Αγαπάει τον Κύριο, εντάξει, αγαπάει τον Κύριο. Αλλά εγώ θέλω να είναι μέσα στην εκκλησία, να εργαστεί για τον Κύριο. Και αυτή είναι η προσευχή μου τώρα. Θα το κάνει ο Κύριος, θα ενεργήσει ο Κύριος. Τι θέλει από μένα, περιμένω. Ελπίζω να μην είναι 38 χρόνια. Ο Κύριος είναι έτοιμος, αδελφοί. Πώς, δεν ξέρω πώς, έστειλε τη Βουλγάρα από πάνω την αδελφή και μας λέει ότι το θεραπεύει το παιδί, τελείωσε. Εδώ τώρα πώς θα μας ελευθερώσει ο Κύριος. Και είναι κάτι θαυμαστό, αδελφοί, που κάνει ο Κύριος. Τους βάζει να φαγωθούν μεταξύ τους. Συγγνώμη για το φαγωθούν, αλλά έτσι είναι όταν μάλλον φαγώνεστε. Μην τρώγεστε, λέει, μην δάχνιστε, λέει, μεταξύ σας, γιατί υπαλλήλων, λέει, θα αφανιστείτε. Είναι ακριβώς το εδάφιο αυτό σε αυτούς. Αυτοί όλοι πήγαν εναντίον του Ιωσαφάτ και εναντίον του λαού του Θεού. Αλλά τα έφερε έτσι ο Κύριος και τι έγινε. Άρχισαν και τρογόντουσαν. Και εξολοθρεύτηκαν από μόνοι τους. Και αυτό είναι μεγάλο μάθημα για μας σήμερα. Μέσα στην εκκλησία. Μην τρογόμαστε μεταξύ μας. Λέει ένα ωραίο εδάφιο, το οποίο θα πρέπει να το καλλιεργήσω. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντες. Ποιος είναι αυτός τώρα και μιλάει. Ο χθεσινός που ήρθε και μιλάει για τον Ποιμένα. Ποιος είναι αυτός. Για τον πρεσβύτερο, για τον αδερφό, για τον όμοιό του. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Να θεωρείς ότι ο άλλος ο αδερφός σου, ο διπλανός, είναι υπερέχον από σένα. Αυτό θέλει. Παλιά είχαμε τα καντάρια. Θέλει καντάρια ταπείνωσης. Θέλει πολύ ταπείνωση για να θεωρήσεις τον αδελφό σου υπερέχοντα. Πολύ ταπείνωση. Πώς να θεωρήσω τώρα εγώ, προσέξτε, εγώ ο Ποιμένας θεωρήσω υπερέχοντα εσένα, δεν είναι δυνατόν. Ναι. Προλαμβάνετε να τιμάτε αλλήλους. Είναι μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί, που θα πρέπει να τα πιάσουμε, να τα ψηλαφίσουμε, να εμβαθύνουμε. Είναι αυτό που λέμε, να έχω τη γνώση αλλά να έχω και την επίγνωση, την εις βάθος γνώση δηλαδή, να προχωρήσω βαθιά μέσα στο Λόγο του Θεού. Και όταν έρχεται αυτό το βάθος πλούτου και σοφίας θεούμενο, άφω και λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ.
όταν μπω μέσα στην ταπείνωση του Κυρίου, πόσο ταπεινώθηκε αυτός ο οποίος οι ουρανοί δεν τον χωράγαν, οι ουρανοί ήταν ο θρόνος και η γη το υποπόδιο των ποδών του, και ερχόμουν εγώ το ανθρωπάκι να βρίζω αυτόν και ήρθε για μένα. Δίδων παράδειγμα όμως. Αυτά είναι τα παραδείγματα προς μίμηση. Και αφού αλληλοσπαράσονται εκεί, και να τον προσέξουμε τον εμφύλιο, τον αλληλοσπαραγμό, να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί στο τέλος τι κάναν, διαλυθήκαν. Και πηγαίνουν και βλέπουν, δεν υπάρχει κανένας, δεν υπάρχει εχθρός πλέον. Κατατροπώθηκαν από μόνοι τους. Δεν υπάρχει πλέον εχθρός. Και άρχισαν να λαφυραγωγούν. Και λαφυραγωγούσαν, λέει, 3 μέρες. Πήραν λάφυρα. Και ονόμασαν εκείνη την κοιλάδα, κοιλάδα ευλογίας. Και γύρισαν μετά δοξάζοντες και υμνώντες τον Κύριο. Γιατί ενήργησε ο Κύριος. Ενήργησε με έναν τρόπο που ούτε καν πέρναγε από το μυαλό τους. Και θα ενεργήσει ο Κύριος με τέτοιο τρόπο που δεν περνάει από το μυαλό μας. Λέει ένα εδάφιο στο Σαμουήλ, αν δεν απατώμε, που δεν απατώμε, μη τυχόν και απατηθώ ξαφνικά, λέει αφεύκτος, δηλαδή οπωσδήποτε, θέλουμε να ποθάνει. Διότι αφεύκτος θέλουμε να ποθάνει. Αφού είσαι περικυκλωμένος, αφού έχεις αυτό το ζόρι, αυτό το πρόβλημα, οδηγείσαι σε θάνατο. Όταν με είχε πάρει ο καθηγητής, ο οποίος είχε εξετάσει το παιδί, μου λέει, είστε κύριος Βλάχος? Λέω, ναι. Λέω, έχω να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Και μου λέει τη διάγνωση. Η διάγνωση αυτή οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Και αν κάνεις όλα τα ιατρικά, η πενταετής επιβίωση, αν όλα γινόταν άριστα, η πενταετής επιβίωση ήταν 80%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 5, 8, 40, 4 χρόνια. Εάν γινόταν όλα. Ευχαριστώ το Θεό, είναι 14 χρόνια από τότε που έγινε, χωρίς να γίνει όλη η θεραπεία. Μα δεν θα αρρωστείς? Φυσικά. Ο Κύριος σε θεραπεύει σήμερα, αύριο ξαναρρωσταίνεις και πεθαίνεις. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά ο Κύριος, όταν λέει θεραπεύω, θεραπεύει στην παρούσα φάση. Οδηγεί λοιπόν στο θάνατο και λέει αφεύκτος θέλουμε να ποθάνει. Τώρα αυτός ο θάνατος είναι ο σωματικός, αλλά υπάρχει και ο πνευματικός θάνατος. Οπωσδήποτε. Και ήμεθα ως είδωρ διακεχημένων επί της γης, το οποίο δεν επισυνάγεται πάλι. Έσπασαν τα νερά, έφυγε το φράγμα, παπ, δεν ξαναγυρνάνε τα νερά αυτά πίσω. Τραγική κατάσταση δηλαδή. Είμαστε δηλαδή σε τέτοια κατάσταση, ως είδωρ διακεχημένων επί της γης, το οποίο δεν επισυνάγεται πάλι. Αδύνατο να το μαζέψεις τώρα αυτό που έφυγε. Και ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα, ώστε ο εξόριστος να μην μένει εξοσμένος από αυτού. Εφευρίσκει μέσα ο Θεός. Ποια είναι τα μέσα που εφευρίσκεις, Κύριε? Ο Κύριος ξέρει. Γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά θέλει να επιστρέψει ο αμαρτωλός και να ζήσει. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, αδερφοί, έτσι στο λίγο χρόνο που έχουμε. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τον Θεό στο μέσο που θα βρει για να
μην απολεστεί η ψυχή, και αυτή η ψυχή μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι η γυναίκα σου, να είναι ο άντρας σου, να είναι η οικογένειά σου, να είναι το χωριό σου, να είναι το κράτος σου. Είσαι έτοιμος, είμαστε έτοιμος, έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Θεό στο μέσον το οποίο θα εφεύρει, για να μην απολεστεί καμιά ψυχή. Χθες που μιλάγαμε εκεί στο Λέομπερκ, κάτι παρόμοιο, δεν είχαμε πει αυτό, και αμήν, πετάει, λέω, μη λες αμήν, ας, μη βιάζεσαι. Δύο φορές είπαν αμήν, λέω, μη βιάζεσαι, μη λέτε αμήν. Αμήν θα πεις μετά από αυτό το παράδειγμα που έχει ο Λόγος του Θεού. Εκεί το δέχομαι το αμήν. Εκεί δέχομαι να συνεργαστείς. Τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος, ο Πάγκαλος, ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Τράβηξε πολλές δοκιμασίες. Ήτανε το μέσον που είχε ο Θεός εφεύρει και τον χρησιμοποίησε για να σωθεί όλη την οικογένεια. Και όχι μόνο η οικογένεια, και ο λαός Ισραήλ. Γιατί θα πεθαίνουν από την πείνα. Είμαι διατεθειμένος εγώ να συνεργαστώ με τον Θεό, να με πουλήσουν τα αδέρφια μου, να φτάσω στην πετεφρίνα, να κατηγορηθώ αδίκως, να μπω στη φυλακή, να λέω αυτά που ο Θεός μου δείχνει, γιατί ο Θεός έδινε ερμηνεία, να με ξεχάσουνε. Βγήκαν, ο Ηνοχός βγήκε, ο αρχιστοποιός δεν βγήκε. Θυμήσουμε όταν βγεις και πες στο Φαραώ να δει τα ενύπνια ο Φαραώ και να ξυπνήσει. Α, υπάρχει στη φυλακή ένας άνθρωπος ο οποίος λέει, εξηγεί τα ενύπνια. Και τον καλεί ο Φαραώ και του τα εξηγεί. Τώρα ποιος είναι καλύτερος, ποιος μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό που το τσουνάμι που μέλει να έρθει. 7 χρόνια ευλογία, 7 χρόνια πείνα. Και το αναθέτει για να γίνει εκείνο το φοβερό, να ακούσουν τα αδέρφια του που τον πουλήσαν, που θέλουν να τον σκοτώσουν. Λες και έφταιγε αυτός που είδε τα ενύπνια. Είδε ο άνθρωπος 2 ενύπνια. Εγώ την παλεύω τη γυναίκα μου τώρα να με πάρει ένα αυτοκίνητο. Είδα ένα όνειρο. Είδα ένα όνειρο ότι είχα ένα αυτοκίνητο. Εδώ πέρα ωραίο αυτοκίνητο. Ευτυχώς, μου λέει ο αδερφός, μη στεναχωριές, αν θέλεις έλα εδώ, θα το βρούμε. Τώρα αν μου το πάρεις γυναίκα, δεν φταίω εγώ που είδα το όνειρο. Είδα ένα όνειρο και το καταθέτω. Τον φθόνησαν. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι αυτό το παιδί, αυτός ο δούλος του Θεού, δεν κράτησε μέσα του. Δεν ανταπέδωσε με αυτό που του δώσαν αυτοί, γιατί μέσα είχε αγάπη. Και φτάνει, γίνεται όλη την ιστορία, δεν έχουμε χρόνο να την πούμε, που αναγνωρίζεται πλέον, αλλά όταν έκανε το σκληρό πήγαινε και κρυβόταν και έκλαιγε, γιατί τα αγαπούσε τα αδέρφια του. Και να τα αγαπάμε τα αδέρφια μας, αδελφοί. Και όταν δεν μας κάνουν αυτά που φανερώνει ο Θεός, γιατί ο Θεός του φανέρωσε ότι θα σε προσκυνήσουμε, λέει, εμείς, σε προσκυνήσει η μάνα μας και ο πατέρας μας, τι, ποιος είσαι. Αλλά αυτός αγαπούσε και έγινε αιτία. Ο Θεός εφευρίσκει μέσα για να σωθεί ο άνθρωπος, γιατί δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, απλά θέλει να επιστρέψει και να ζήσει. Από μας όμως θέλει κάτι ο Κύριος, αδερφοί. Ο Κύριος θα ενεργήσει οπωσδήποτε. Είναι καιρός του ποιήσε το Κυρίο. Θα ενεργήσει οπωσδήποτε ο Κύριος. Εγώ θα είμαι παρόν. Και τι του ζήτησε? Παρουσιάσει, θεστείτε.
σιγά το πράγμα. Όπως είπε, ας σου ζήταγε λέει κάτι μεγάλο, θα σου πει βουτήξω 7 φορές στο ποταμό. 7 φορές βουτήξω και θα θεραπευτεί η λέπρα σου. Άμα σου ζήταγε μέγα πράγμα, άμα σου έλεγε ανέβα με τα γόνατα, δεν ξέρω, έχει ένα υψηλό βουνό εδώ πέρα. Α, πιο κάτω είναι οι Άλπες. Και θα θεραπευτείς, δεν θα πήγαινες. Θα πήγαινες. Αλλά πώς μορενόμαστε μερικές φορές και αυτό το απλό δεν το κάνουμε. Ο Θεός σου ζητάει να παρουσιάζεσαι, αδελφέ και αδελφοί. Να παρουσιάζεσαι στο ραντεβού. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα ενεργήσει ο Κύριος. Πότε θα πράξει ο Κύριος. Πέτα όλες τις σκέψεις που έχεις. Όλα αυτά τα ανασταλτικά. Όλες αυτές τις εισηγήσεις. Όλους αυτούς που έρχονται και σε ψιθυρίζουν και πού θα πας τώρα εκεί. Και με τρομάζει η λέξη καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Φύλαξέ μας Κύριε, μη γίνει συνήθεια. Μη μας γίνει συνήθεια πλέον και πάμε και γίνουμε χριστιανοί της Κυριακής ή του Πάσχα και τα Χριστούγεννα, ακόμη χειρότερα. Αλλά Κύριε, κάθε μέρα που σου έχω κλείσει ραντεβού εγώ θέλω να είμαι εκεί με τη χάρη σου. Και για να μην παρεξηγηθούμε είπαμε όταν είμαι ελεύθερος. Όταν έχεις υποχρεώσεις, έχεις υποχρεώσεις. Και ο Κύριος θέλει αυτό ακριβώς, αδελφοί. Και ας πάρω σήμερα παράδειγμα από αυτόν τον άνθρωπο που 38 ολόκληρα χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, 38 ολόκληρα χρόνια, ήταν εκεί όμως παρόν, περιμένοντας. Όταν δεν είσαι παρόν, μπαίνει η απιστία. Σιγά να μην, άμα δεν δω εγώ, άμα δεν βάλω το χέρι μου στον τύπο των ύλων, άμα δεν πιάσω την πλευρά του. Και του λέει, μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και σήμερα αδελφοί να γίνουμε πιστοί. Μα είμαστε πιστοί βρε, είσαι πιστός και είσαι πιστή, αλλά να είσαι πιστός σήμερα. Σήμερα να γίνεις πιστός. Μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και να ξέρουμε αδελφοί ότι ο Κύριος θα ενεργήσει. Θα σας παραπέμψω να το διαβάσετε, δεν προλαβαίνουμε τώρα να το πούμε. Να δείτε μία ωραία σειρά πραγμάτων τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε. Έχω 2 λεπτά, μια ανάγνωση θα κάνω. Όταν ο Αβραάμ βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για να καταλάβουμε πώς ενεργεί ο Κύριος. Ο Κύριος ενεργεί εκεί που εμείς βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ενεργήσει, δεν είναι αδύνατον. Και είχε λογικές σκέψεις. Ο άνθρωπος λέει, εγώ είμαι γέρον, τα γυναικεία της γυναίκας τέλειωσαν, ξέρουμε πώς γίνονται τα παιδιά, τώρα τι μου λες εσύ. Έκανε κάτι, ας δούμε τη σειρά των πραγμάτων. Και μη ασθενεί σας κατά την πίστη. Δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι το ήδη είναι νεκρωμένον εκατονταετής περίπου ον και την έκρωση της μήτρας της Σάρας. Ξέρετε είναι αυτό που έρχεται εδώ στο μυαλό ο συλλογισμός. Αυτός δεν εσυλλογίστη. Είσαι 100. Όχι, δεν είμαι 100. Δεν τους συλλογίζουμε ούτε καν. Δεν τους συζητάω. Έχουν τελειώσει τα γυναικεία. Δεν το συζητάω. Ουδέ δίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενδυναμώθη στην πίστη δοξάσας των Θεών. Είναι ένα μυστικό αυτό, αδελφοί. Ότι δεν διστάζω στην επαγγελία του Θεού, γιατί πιστός αυτός ώστε σας καλεί, ώστε και θέλει εκτελέσει. Αυτό θα το κάνει ο Θεός. Πώς, αυτός ξέρει. Εσύ μην διστάζεις στην επαγγελία που σου δώσε ο Θεός και έχουμε επαγγελίες. Και μέσα από το λόγο αδελφοί, αλλά και προσωπικές επαγγελίες. Μην διστάζεις λοιπόν. Στο είπε ο Θεός, αυτό που λες ότι έγινε προφητεία ήταν από τον Θεό, αν ήταν από τον Θεό θα γίνει εξάπαντος. Μη συλλογίζεσαι, μη διστάζεις. Και κλείνει με αυτό και λέει δοξά σας ενεδυναμώθη στην πίστη δοξά σας τον Θεό. Θα δοξάζεις τον Κύριο. Πότε? Κατά το μισονύχτιον ύμνων των Θεών. Μα είδες προφητή, είδες όραση και σου είπε άνδρας Μακεδόνας σε καλή πηγαίνεις και βρίσκεσαι αλυσοδεμένος μέσα στη φυλακή και δοξάζεις τον Θεό. Ναι, γιατί αυτός ο οποίος μου το είπε είναι αληθινός και θα γίνει εξάπαντος. Πώς?
πώς πέσανε εκείνες οι αλυσίδες. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, αδελφοί. 21 πήγε η ώρα. Και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει. Καιρός λοιπόν του ποιήσε το Κυρίο. Είναι καιρός για να εκτελέσει ο Κύριος, για να κάνει ο Κύριος, και θα το κάνει εξάπαντος. Γιατί πιστεύει στον εαυτό του, πρώτον. Σέβεται τον εαυτό του, δεύτερον. Να αρνηθεί αυτόν δεν δύναται, δεν μπορεί να αρνηθεί, εσύ απίστα όσο θέλεις. Αν και σε προτρέπω απόψε να πιστέψεις. Να μην γίνεις άπιστος, αλλά να γίνεις πιστός. Και θα δεις ο Κύριος θα έρθει, θα ενεργήσει και θα πάρεις την επαγγελία σου, θα πάρεις αυτό που σου υπεσχέθη ο Κύριος. Έχουμε τόσα παραδείγματα, αρκεί εμείς να παρουσιαστούμε, να είμαστε εκεί παρόντες και έτοιμοι να ακούσουμε. Κύριε, πες, λάλησε Κύριε. Κύριος να σας ευλογεί. Τώρα ο αδερφός είπε ότι θα είμαστε και άλλες μέρες. Όχι αδερφέ, ποιες μέρες, αφού αύριο φεύγουμε. Αλληλούια, δόξα. Κύριος να σας ευλογεί.